Έντονη ήταν η αντίδραση από το γραφείο του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας που τον κατηγορεί ότι συμμετέχει σε κρυφές συνομιλίες με τον ΣΥΡΙΖΑ με στόχο το σχηματισμό κυβέρνησης των ηττημένων. Η ιστορία δεν ξαναγράφεται από υπηρέτες συμφερόντων και κατεστημένων και από πολιτικούς και κόμματα που προσβάλλουν τη δημοκρατία και την νοημοσύνη κάθε δημοκράτη πολίτη. Στην ίδια ανακοίνωση για τη θυμολογούμενη μυστική συνάντηση του Γιώργου Παπανδρέου με τον Αλέξη Τσίπρα, ο χαρακτηρισμός ως μία από τις χειρότερες περιόδους της μεταπολίτευσης εκείνης της διακυβέρνησης Πασόκ επί Γιώργου Παπανδρέου προκάλεσε την οργή του Νίκου Ανδρουλάκη που μίλησε για Βρώμικο 89 και ενοχιστρωμένη επίθεση με fake news και προς το πρόσωπό του. Τι ήταν το Βρώμικο 89? Η προσπάθεια ηθικής και πολιτικής εξόντωσης του Ανδρέα Παπανδρέου. Η προσπάθεια ηθικής απαξίωσης των πολιτικών αντιπάλων της δεξιάς. Δεν δέχομαι από τους πρωταγωνιστές της θεσμικής παρακμής και της οργάνωσης του παρακρατικού μηχανισμού των υποκλοπών να αφήνουν οποιοδήποτε υπονοούμενο για τη δημοκρατική παράταξη και για μένα προσωπικά. Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα, είναι τι θα κάνει το Πασόκ τη Δεύτερη Κυριακή. Πάντως. Αν δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία. Εντάξει, προεκλογική περίοδος είναι, όλα τα κόμματα λέμε μία κουβέντα παραπάνω. Εμείς, αν θέλετε, τους προκαλέσαμε και κλείνω με αυτό λέγοντας διακυβέρνηση ηττημένων για να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους. Δεν μπορεί να δημιουργείται ένα τέτοιο κλίμα από τη Νέα Δημοκρατία κυριολεκτικά συνωμοσιολογίας για κοινωνικές επαφές, οι οποίες είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να συμβαίνουν. Εμείς δίνουμε τη μάχη και πιστεύουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα είναι πρώτο κόμμα. Πώς νιώθει ένας υπουργός, ένας στέλεχος, ένας γενικός γραμματέας κυβέρνησης του 2010 να βγαίνει το κόμμα το οποίο σήμερα είναι υποψήφιος και να λέει ότι σε αυτή την κυβέρνηση που ήσουνα ήταν η χειρότερη της μεταπολίτευσης?